Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στον προϋπολογισμό, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας. Νομίζω είναι αναγκαία όσο ποτέ και επιβεβλημένη η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και η δημιουργία ενός αραγούς μετόπου απέναντι στην συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλάμε για ένα προϋπολογισμό, καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα προϋπολογισμό για το 2020. Δεν συνηθίζω να μιλώ με κρίσεις υποκειμενικές παρά μόνο επί πραγματικών δεδομένων. Και τα πραγματικά δεδομένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι άλλα από τα γραπτά, τα οποία φαίνεται αγνοείται, τα ίδια σας τα γραπτά, τα δικά σας, τα οποία έχετε καταθέσει με τα νούμερα, αγνοείται και προβαίνεται σε λογίδρια και σε κρίσεις εντελώς υποκειμενικές. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναφορά κάποια κομμάτια από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε πριν 2 μήνες το προσχέδιο και επαναλαμβάνονται και στον ίδιο τον προϋπολογισμό. Στη σελίδα 7 αναφέρεται ότι το 2019 αποτελεί για την Ελλάδα το πρώτο έτος εφαρμογής οικονομικής πολιτικής εκτός προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής από το 2009. Εν συνεχεία, στη σελίδα 9 αναφέρεται σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, στην πλέον πρόσφατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιούνιος του 2019, αναγνωρίζεται πρόοδος σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα, Ιούνιος του 2019. Εν συνεχεία, στη σελίδα 11, ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις του 2018 αναμένεται να μετριαστούν το 2019. Εν συνεχεία, στη σελίδα 12, το 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των εγχώριων καταθέσεων επιταχύνθηκε, σημειώνοντας αύξηση 7,8 κατά μέσο όρο τους πρώτους 7 μήνες. Και τέλος, στη σελίδα 19 αναφέρεται ότι η δημοσιονομική και η οικονομική πολιτική που ασκήθηκε το έτος 2019, σε παρένθεση με την ιδιαιτερότητα ότι αφορούσε 2 κυβερνήσεις, είχε ως κοινή προτεραιότητα την επίτευξη στόχων όπως η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με την εφαρμογή δράσεων του ΟΠΕΚΑ, η 13η σύνταξη κτλ. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργοί, τα έχετε υπογράψει και τα έχετε καταθέσει εδώ στη Βουλή. Όλα αυτά είναι δικά σας κείμενα και από τα οποία τι αποδεικνύεται. Πρώτον, αποδεικνύεται ότι ο ισχυρισμός σας περί καμένης γης, ότι παραλάβατε περί καμένης γης, δεν ευσταθεί. Ότι όλα αυτά τα οποία λέγατε ήταν για να υφαρπάξετε ξεκάθαρα την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεύτερον, από τα ίδια τα γραφτά τα οποία εσείς έχετε καταθέσει εδώ στη Βουλή και τα οποία σας ανέφερα και εκθιάζετε σύμφωνα με αυτά τα γραφτά την πορεία των δημοσίων οικονομικών, αποδεικνύεται ότι οι οποιασδήποτε φορολογικές ελαφρύνσεις δεν μπορούσαν παρά να εφαρμοστούν από το 2019. Επίσης, το τρίτο και σημαντικό, τι αποδεικνύεται, ότι είχατε μια χρυσή ευκαιρία πραγματικά να οδηγήσετε τη χώρα σε μια δίκαιη και πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη, οδηγώντας, στοχεύοντας σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και στοχεύοντας στην ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ανταυτού όμως η χρυσή ευκαιρία μετατρέπεται σε χαμένη ευκαιρία, δυστυχώς. Μετατρέπεται σε χαμένη ευκαιρία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η πλειοψηφία των οποίων, των μικρομεσαίων ελευθέρων επαγγελματιών, δεν θα δει ελαφρύνσεις παρά μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Θα μπορούσατε να οδηγήσετε σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεις και όχι επιχειρηματίες. Τι εννοώ? Μειώνοντας
σημαντικά την προκαταβολή φόρου, μειώνοντας το συντελεστή αποσβέσεων, δίνοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις και όχι στους επιχειρηματίες, δίνοντας κίνητρα για την αύξηση του ενεργητικού των επιχειρήσεων, για την επιδότηση των θέσεων εργασίας και του εξοπλισμού. Χαμένη ευκαιρία όμως και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στις 9 Νοεμβρίου ο κύριος Σταύρος Παραδιάς, ο οποίος την χάνει πρόεδρος στην Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Ελλάδος, απίθυνε ένα ερώτημα και ο κύριος Παραδιάς επουδενή δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο κύριος Παραδιάς? Σε ποιο, προς τον Υπουργό Οικονομικών, σε ποια ακριβώς σελίδα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι γραμμένο ότι θα αυξήσετε τη φορολογία στους ιδιοκτήτες ακινήτων? Αυτό το ρωτάει ο κύριος Παραδιάς, όχι εμείς. Δώσε την απάντηση. Χαμένη ευκαιρία όμως ο προϋπολογισμός και για τους αγρότες. Διότι με το αφορολόγητο των 8.500 ευρώ, το οποίο φτάνει ως τα 9.600 ευρώ, ουδόλως ελαφρύνονται, ουδόλως επηρεάζονται από τις φοροελαφρύνσεις. Επίσης, δεν είδαμε πουθενά και δεν βλέπουμε αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο το είχατε υποσχεθεί. Επίσης, ο προϋπολογισμός για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μειωμένος κατά 50 εκατομμύρια ευρώ και δεν προβλέπεται η πρόσληψη 180 μόνιμων υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία πρόσληψη είχαμε δρομολογήσει. Χαμένη ευκαιρία και για τους ανέργους, διότι μειώνεται τα κονδύλια στο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Χαμένη ευκαιρία και για το κοινωνικό κράτος, διότι ψαλιδίζεται με εξαίρεση το επίδομα γένας, τα επιδόματα όπως είναι το ενοικίο, όπως είναι το οικογενειακό. Αλλά χαμένη ευκαιρία πραγματικά και για τους δανειολήπτες. Αλήθεια, σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσατε μέσα σε 10 ώρες περίπου την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρεται με αλφαγιώτα ή αναφέρεται με έψιλον εσείς κάτι, έστω μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους δανειολήπτες? Η απάντηση έρχεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία τι λέει? Πέρα από τα τις εγγύησεις που προβλέπει το σχέδιο νόμου, δεν γίνεται κανένας λόγος για τις επιπτώσεις που μπορεί να φέρουν οι ελόγω αλλαγές στους δανειολήπτες. Συνεπώς, προϋπολογισμός χαμένης ευκαιρίας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και για τους δανειολήπτες. Αυτός ο προϋπολογισμός, εκτός από αντικοινωνικός, αντιαναπτυξιακός, είναι σαφέστατα και ένας προϋπολογισμός χαμένης ευκαιρίας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χιμάρας Θεμιστοκλής από τη Νέα Δημοκρατία.